Στο τρίτο αλλά πρώτο viral θέμα αυτής της εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό παρά το καυτό θέμα των ημερών, το Survivor. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Νίκο το Μισήρη. Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, αγόρι μου γλυκό. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Ντορέτα. Πώς είσαι, παιδί μου? Πολύ καλά, βέβαια. Μας έταξε σήμερα ότι θα βγεις με μαγιό. Εγώ βλέπω μόνο ένα μανίκι να λείπει. Είπα ότι θα βγω με μαγιό λόγω γενεθλίων Γιώργου Αγγελόπουλου, αλλά μετά σκέφτηκα ότι τώρα εντάξει, τι φταίει και ο κόσμος. Ας φοράς τα να μιλάς και εσύ. Άσε μας, δεν το ρεκτούλα. Γι' αυτό δεν βγήκαμε μαγιό. Έβγαλα ένα χέρι όμως. Έτσι, χέρι όμως. Και έχω και λίγο από εδώ. Δηλαδή έχω. Φαίνονται πράγματα. Κάτι αχνοφέγγει κάτι, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Πριν ξεκινήσουμε, διότι όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε ολόκληρη την λίστα των διασύμων που σιγουράκια θα κατευθυνθούν προς τον Άγιο Δομήνικο τις επόμενες μέρες. Θέλω να ξεκινήσουμε μια συνέντευξη που έδωσε ο δημιουργός του Survivor, ο Ατζούν, ο οποίος νομίζω ότι είναι... Μακάρι δηλαδή να μπορούσαμε να είχαμε μια συνέντευξη του Ατζούν και εμείς εδώ, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος καταλληλότερος και εμπειρότερος. Είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα γύρω από το Survivor και είναι αυτός που ξέρει 100% πώς αυτό το reality γίνεται νούμερο ένα επιτυχία όπου και να παίζεται. Είναι αυτός που το δημιουργεί από το μηδέν. Οπότε τι είπε στη συνέντευξή του, Νίκο? Έτσι ακριβώς. Ο Ατζούν Ιλιτζαλή λοιπόν παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη εχθές στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή αλλά και για τις επιχειρηματικές του κινήσεις. Εμείς να μείνουμε στο κομμάτι του Survivor που χαρακτηριστικά λέει: «Στο κομμάτι του casting, πλέον μέσα σε 2 λεπτά ξέρω τι μπορεί να μου δώσει ένα άτομο που έχω απέναντί μου. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα γνωρίζω αν έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον, αν είναι καλό το πάντρεμα με αυτό που οραματίζομαι. Όλα τα παιδιά που διαλέξαμε στο πρώτο Survivor ήταν ένα και ένα. Και εμείς όμως νιώσαμε έκπληξη που ο κόσμος εν τέλει ταυτίστηκε με τους μαχητές». Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση σχετικά με το Survivor. Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στο πρώτο Survivor, διότι η επιτυχία του πραγματικά ήταν το cast. Ήταν οι άνθρωποι που επιλέχθηκαν στο να μπουν. Και μπορεί και ο Κωνσταντίνος να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Εσύ είχες κάνει συνάντηση με τον ίδιο τον Ατζούν πριν πείτε μέσα? Με τον ίδιο τον Ατζούν, όχι. Μέσω Skype. Μέσω Skype μας είχε δει. Ναι. Και γενικά στο δικό μας το cast πιστεύω ότι ήταν διαφορετικότητα της ομάδας μας. Οι χαρακτήρες ήταν τελείως διαφορετικοί. Άτομα διάφορης ηλικίας τέλος πάντων, δεν ήμασταν όλοι συνομήλικοι. Και πιστεύω δέσαμε σαν παζλ μέσα με τον άλλον και έχει και το ενδιαφέρον τόσο πολύ στον κόσμο. Νομίζω ότι φροντίζει και βάζει μέσα στο παιχνίδι ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν ο καθένας ξεχωριστά ένα ρόλο. Έναν συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων γενικά που μπορούν να ταυτιστούν τελικά όλοι. Και ξέρεις κάτι, είναι... Δηλαδή δημιουργεί μια μικρή κοινωνία που εκπροσωπείται από τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Και αυτό είναι και το ωραίο. Ο καθένας από εμάς που παρακολουθούμε το παιχνίδι από το σπίτι και γι' αυτό το λόγο και ταυτιστήκαμε όλοι με κάποιον. Και όχι μόνο με τους μαχητές, αν μου επιτρέπεις, ακόμα και με τους διάσημους. Η επιλογή που έγινε και στην ομάδα των διασήμων είχε το ίδιο ακριβώς focus, νομίζω. Το να είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές προσωπικότητες που κάτι να έχεις να βρεις και εσύ. Πάντως, και διόρθωσε με Νίκο, ή ναι, πες και εσύ τη γνώμη σου, θεωρώ ότι στο προηγούμενο Survivor, αν έπρεπε να συγκρίνω τις δύο ομάδες, ποια από τις δύο είχε το σωστότερο cast, θα έλεγα σίγουρα ότι ήταν οι μαχητές. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι η ομάδα των μαχητών ήταν και αυτή που, με την οποία ταυτίστηκε και περισσότερο ο κόσμος. Πάντα ο κόσμος, δηλαδή κάτι το καινούργιο πιστεύω. Ναι, δεν έχει σημασία γιατί και οι διάσημοι που είχαν μπει μέσα στο προηγούμενο, άσχετα αν τους ξέραμε από τη δουλειά που κάνανε, δεν τους ξέραμε σαν ανθρώπους τόσο καλά και πώς θα. Όχι. Αλλά πιο πολύ νομίζω ότι ο κόσμος ταυτίστηκε με τους μαχητές. Η αλήθεια είναι ότι ταυτίστηκε πιο πολύ από τους μαχητές, μας το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Ατζούν με έκπληξη κιόλας από το κομμάτι της παραγωγής. Μας λέει όμως και για τις διαφορές που θα έχει ο δεύτερος κύκλος. Ναι. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μία διαφορά θα είναι τα βραβεία. Πραγματικά το κοινό θα πάθει πλάκα με τα βραβεία που θα δώσουμε. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Τι θα δώρα, πέρα από το φαγητό. Παιδιά, στο προηγούμενο, δηλαδή όταν ήμασταν εμείς στον Άγιο Δομήνιο που παράλληλα παίζονταν και το τουρκικό, είχε δώσει σαν έπαθλο σε όλη την ομάδα από ένα αυτοκίνητο. Από ένα αυτοκίνητο. Είχε, ξέρω εγώ, ταξίδι στην Κούβα, ταξίδι στο Μαϊάμι, ταξίδι. Αυτά τα έπαθλα τα μεγάλα αρχίζουν και συμβαίνουν προς το τέλος του παιχνιδιού. Μετά γιατί, τον δεύτερο στην μήνα, αρχή, γιατί στην αρχή είναι όλα φαγητά, έτσι. Λογικό. Και δεν είναι φαγητά, είναι μισομερίδες φαγητών. Ναι, αλλά θέλω να πω. Δηλαδή πάνε αυξανόμενα όσο περνάει και η εβδομάδα. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα μπορεί να σου δώσει μια κουταλιά μέλι και την τελευταία εβδομάδα μπορεί να σου δώσει ένα αυτοκίνητο. Ναι.
Είναι... Εκείνη γιατί... τη στιγμή νομίζω και μια κουταλιά μέλι, Κωνσταντίνε, είναι πραγματικά σωτήρια. Γι' αυτό λέω ότι στην αρχή τα έπαθλα είναι αναπόφευκτο να είναι φαγητό, διότι οι άνθρωποι δεν τρώνε τίποτα, ας πούμε. Γιατί πρόσεχε, είναι και κάθε πότε θα παίρνεις και το έπαθλο, γιατί μπορεί να έχει συνεχόμενες σύντες και να σκάσει μείον το φαγητό τη στιγμή που το έχει πιει. Θυμάσαι πέρσι που είχαν πόσο χάνανε σε ρί και δεν είχαν φάει τίποτα. Αλλά κάναμε και εμεί ένα 7-0. Μετά το γυρίσατε. Τι άλλη διαφορά θα έχει. Για να κλείσω το κομμάτι τη συνέντευξη, μία ακόμα διαφορά που εντοπίζει είναι σε σκέψη, έτσι. Λέει, σκεφτόμαστε να βάλουμε σε αντιπαράθεση 4 ολόκληρες εβδομάδες την τουρκική ομάδα εναντίον της ελληνικής. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν κάτι που στο προηγούμενο Survivor είχε γίνει μόνο για 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Δύο αγωνίσματα. Δύο επεισόδια είχαν παίξει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα θα το κάνει ακόμα περισσότερο. Είχε πολύ ενδιαφέρον πέρσι αυτό. Ωραίο, οπότε ωραίο. Φαντάζομαι ότι θέλει να το μεγαλώσει ακόμα παιδιά, περισσότερο. Παιδιά, το φαγητό που φάγαμε μαζί με τους Τούρκους, άμα θυμάστε μετά. Ναι, πώς δεν θυμόμαστε. Ξεχνιέται το φαγητό εκεί. Εμείς το ζητήσαμε. Και το φλερτ. Εντάξει, και τη χωρί και τα λουλούδια. Άσε το φλερτ. Εμείς το ζητήσαμε. Δηλαδή, παρακαλέσανε οι Τούρκοι τον Ατζούν και λέει θα φάμε μαζί με τα παιδιά. Ναι. Κερδίσουμε, χάσουμε. Άρα. Και γι' αυτό πήγαμε κι εμείς. Δεν θα τρώγε η ομάδα που κέρδιζε. Πάντως, πραγματικά, πώς να σου το πω, η παρουσία του Ατζούν από πάνω από αυτό το project, ο οποίος έχει την επίβλεψη των πάντων, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν περνάει από το χέρι του και από την έγκρισή του, είναι μια σφραγίδα για αυτό το πρόγραμμα, αισθάνομαι. Νομίζω ότι ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο και έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία. Πάμε να πούμε τα ονόματα που έχουμε σήμερα να σας πούμε, όπως όλες τις προηγούμενες μέρες. Έτσι και σήμερα το ρεπορτάζ είναι καυτό. Έτσι. Και τα ονόματα πια τα ξέρουμε όλα. Θα ξεκινήσω με έναν άντρα, τον οποίο ψιλοείπαμε το Σάββατο. Ήτανε του Βασάλου πληροφόρηση αυτή. Και για να μην φανούμε ασυνεπείς, θα ολοκληρώσουμε σήμερα το quiz αυτό. Θα το απαντήσουμε. Πες μας, Κωνσταντίνε, πες το εσύ. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Δρυμονάκος. Είναι ο Γιάννης Δρυμονάκος, λοιπόν. Κολυμβητής. Α, ωραίο αγόρι είναι ο Γιάννης Δρυμονάκος. Δεν το ξέρεις. Δεν τον είχα στη φάτσα. Πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, στο στυλ της πεταλούδας. Άρχισε την κολύμβηση μετά από προτροπή της μητέρας του στα 5 του χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στις προετοιμασίες. Αυτό τον έχει πεισμώσει και το έχει κρατήσει και μια στάση ζωής. Έτσι είναι πολύ στο κομμάτι της προετοιμασίας. Λέει, όσο περίεργο και αν ακούγεται, το πολύ πρωινό ξύπνημα στις προπονήσεις ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Σηκωνόμουν με χιόνια και με μείον 3 βαθμούς για να κάνω προπόνηση. Το μόνο που ήθελα σαν παιδάκι ήταν να γυρίσω στο σπίτι και να κουκουλωθώ με το πάπλωμα. Γλυκούλη μου. Ναι, η αλήθεια είναι πως οι κολυμβητές κάνουν πρωί-απόγευμα προπόνηση και οι πρωινές προπονήσεις είναι γύρω στις 5-6 το πρωί πριν από το σχολείο. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι μπορεί να διαχειριστεί το κρύο. Μπορεί να διαχειριστεί. Κρύο πολύ δεν έχει. Την κούραση. Ε. Κρύο πολύ δεν έχω. Εντάξει, κρύο πολύ δεν έχει. Εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο Survivor που τις πρώτες 2 εβδομάδες ήσασταν μέσα στην βροχή και μέσα στο νερό. Το βράδυ, τα βράδυ. Και ήταν και οι πρώτες σας μέρες εκεί που ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είχατε συνηθίσει. Εντάξει, το βράδυ ναι, αλλά δεν είναι το κρύο που λες ότι. Ρε, παιδί μου, κάτι τέτοιες περιπτώσεις βροχής και κρύου θεωρώ ότι μπορείτε να διαχειριστεί ο άνθρωπος αυτός πιο εύκολα. Και επίσης έχει ένα πολύ καλό στοιχείο. Δεν έχει καθόλου εξάρτηση με το κινητό του. Παρατάει το τηλέφωνό του όπου βρείτε, τον ενδιαφέρει και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, έτσι. Αυτό θέλω να δω πώς θα είναι μετά το Survivor. Όταν θα γυρίσει. Γιατί κι άλλοι δεν είχαν σχέση με το κινητό τους και τώρα απέκτησαν. Μετά το Survivor απέκτησαν αναπόφευκτα, διότι γίνεται ένας χαμός, όπως καταλαβαίνεις, με όλους τους παίκτες γυρνώντας. Λοιπόν. Μπράβο στο Γιάννη Δρυμονάκο. Ανυπομονούμε να τον δούμε και αυτόν εκεί. Επόμενη σίγουρη παίκτρια και πολύ δυνατή παίκτρια, αν θες τη γνώμη μου, γιατί την ξέρω και προσωπικά. Φορά, ναι, δεν έχω ακούσει το όνομά της ξανά. Είναι η Ιωάννα Επιλιχού. Έτσι. Η Ιωάννα λοιπόν, ηθοποιός. Η 37χρονη Ιωάννα Πηλιχού, η οποία έχει μεγαλώσει στο Αλιβέρι της Βίας, έχει αποφοιτήσει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και διαβάζω στο βιογραφικό της ότι μιλάει 6 γλώσσες εκτός από ελληνικά. Oh. Αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά και τούρκικα. Παιδιά, τι λέτε, ούτε το ξέρω αυτό. Okay, ναι. Επιπλέον γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα εκβοντό. Υπήρξε cheerleader στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, βέβαια, από πολύ πολύ γνωστές. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα η Ιωάννα, αντράκι. Πιστεύω ότι παρότι είναι γυναίκα θα μπορεί να διαχειριστεί όλη την κούραση, έχει δηλαδή τη δυναμικότητα που χρειάζεται, κάτι και τέτοιο. Και είναι και η κορίτσια που μου βγάζει εμένα χωρίς να ξέρω
προσωπικά πολύ καλά την Ιωάννα, ότι αν κάτι την ενοχλήσει, βέβαια, θα το πει. Ναι. Οπότε είναι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η συνύπαρξη με τους, στην καθημερινότητα ενώ με τους υπόλοιπους παίκτες. Πιστεύω ότι θα έχει τον ρόλο αυτού του ανθρώπου ο οποίος δεν θα φοβάται να την μπει. Ακριβώς. Σε κάποιον αν γίνει κάτι που θα την ενοχλήσει. Θα είναι ο τσαμπουκάς της υπόθεσης Ιωάννα Επιλίχου, αισθάνομαι. Παρ' όλα αυτά, όσο και να την ξέρω εγώ απ' έξω την Ιωάννα, η Ιωάννα κάτω από τις συνθήκες του Survivor δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Μπορεί ούτε η ίδια να μην ξέρει ποια θα είναι. Έτσι. Οπότε πάντα είναι μια έκπληξη πώς θα συμπεριφερθούν οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη. Σας έχω κι άλλο, Σήμερα σας έχω πιο πολλά, γιατί πια καταλαβαίνετε ότι... Κοντεύουμε. 8 του μήνα σήμερα. 21 ξεκινάει το Survivor. Κάπου τα λόγια αστερεύουν κάποια στιγμή στη ζωή. Είναι μερικές στιγμές τέτοιες. Επόμενος παίκτης που τον έχουμε αναφέρει εμείς ως νέοι, ίσως μπορεί, ακούσαμε, είδαμε και είχαμε πει κιόλας σε εκείνη τη φάση ότι θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κρίκος στην όλη ιστορία, είναι ο Μιχάλης ο Μουρούτσος. Έτσι. Ο 37χρονος Μιχάλης Μουρούτσος από την Αρκαδία, χρυσός πρωταθλητής του Taekwondo στην κατηγορία των 58 κιλών το 2000 στο Σίδνεϊ. Ο Μιχάλης αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αμερική, όπως είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ μαζί με τη Λάουρα. Ο Μιχάλης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και στη φωτογράφηση που είχε η ομάδα το διασύμων το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Έγινε χθες η φωτογράφηση όλων των παικτών. Ο Μιχάλης όντως απουσίαζε λόγω της ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη. Παρόλα αυτά θα είναι κανονικά μέσα στο παιχνίδι. Και από ό,τι ξέρουμε και όλα αυτά που σας λέμε τώρα και όλη αυτή η λίστα η οποία είναι πια επίσημη, μένει ένα μικρό σκαλοπάτι που έχει να κάνει με τις εξετάσεις των παικτών, τις ιατρικές εννοώ, οι οποίες γίνονται σήμερα. Και επειδή έχουμε δει παίκτη σε reality επιβίωσης να είναι σίγουρος, αλλά μετά από τις εξετάσεις του να ακυρώνεται λόγω αποτελεσμάτων, ας αφήσουμε αυτή τη μία πιθανότητα. Το ότι κάποιοι από όλους αυτούς τους παίκτες μετά από τις εξετάσεις τους μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο να μην μπορέσουν να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομήνικο. Αν ξεπεραστεί και αυτό, τελείωσε, παιδιά. Καλό ταξίδι και σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή αντοχή και όλα καλή τα καλά. Και καλή διασκέδαση εμάς από το σπίτι, θα σας παρακολουθούμε. Ο Μιχάλης, σαν χρυσός Ολυμπιονίκης, είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ πείσμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι στάδιο προπόνησης είχε φτάσει για να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι το άθλημα του Μιχάλη είναι ένα άθλημα το οποίο, ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή, είναι πάρα πολύ σκληρό. Οπότε το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι θα μπορεί ο Μιχάλης να διαχειριστεί καλύτερα από τον καθένα εκεί μέσα θα είναι η πείνα. Διότι πραγματικά είναι ένα αγώνισμα που για να μπορέσεις να διατηρηθείς τα κιλά που πρέπει την ημέρα του αγώνα. Μέχρι και αφαγεία δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάνεις για κάποιες μέρες. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι της πείνας θα μπορεί να το διαχειριστεί. Επίσης είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ πνευματική, ενεργειακή και εσωτερική ισορροπία και, πώς να το πω, αυτοσυγκράτηση. Θα έχει απεριόριστη ψυχραιμία, θεωρώ, ο Μιχάλης μες στο παιχνίδι. Πραγματικά είναι πολύ νωρίς, το συζητώ, ακόμα δεν έχουν πάει καν. Πιστεύω όμως ότι θα πάει μακριά ο Μιχάλης. Είναι πολύ δυνατός παίκτης, πιστεύω, ναι. Και μην ξεχνάς ότι έχοντας και για σύντροφό του τη Λάουρα, έχει σίγουρα κάνει η Λάουρα το μάθημα. Εννοείται, ναι. Για πράγματα που μπορεί να μην τα περιμένει, να μην τα ήξερε ο Μιχάλης. Θα τον έχει σίγουρα ενημερώσει για πράγματα που θα συναντήσει. Άρα θα πάει προετοιμασμένος, πιο καλά από τους υπόλοιπους. Πολύ ωραία. Μπράβο, ωραίος παίκτης ο Μιχάλης. Μ' αρέσει. Και έχω και ένα τελευταίο, να μην πω άλλο. Είστε σίγουροι? Εγώ λέω να τα πούμε. Όχι, να πω άλλη μία. Έλα, πες. Μια τραγουδίστρια, να την πω. Έλα. Τραγουδίστρια. Έλα, πες. Ωραία, δεν με αφήνει. Να, εγώ θέλω να σας πω και δεν με αφήνει ο αρχισυντάκτης μου. Κακός, αν είναι κακός. Μα δεν είναι ζωή αυτή. Μας έχεις το κουλουράκι εδώ πέρα και μας το κάνεις έτσι και δεν μας το δίνεις μετά. Αύριο τα επόμενα και άλλα πολλά. Γιατί όπως βλέπετε, πέρα από τα ονόματα που σιγά-σιγά ούτως ή άλλως τα ακούτε και από αλλού, αλλά με διάφορες ανακρίβειες. Εδώ ότι ακούτε είναι 100%. To the point και επιβεβαιωμένο. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ θα τρέχει και για άλλα πράγματα, οπότε θα σας ενημερώσουμε. Είσαι αύριο τα σπουδαία, λοιπόν. Νίκο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, αγόρι μου. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό με τις εξετάσεις που λες, γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν λέμε για κάτι τώρα σοβαρό να έχει κάποιο. Όχι, δεν λέγεται κάτι σοβαρό. Μπορεί να μην μπορεί για κάποιο συγκεκριμένο πολύ μικρό λόγο να μην μπορεί να φύγει. Και επίσης να πούμε ότι για προσωπικούς του λόγους και τελευταία στιγμή αποχώρησε από το παιχνίδι και ο Γιάννης ο Βαρδής. Που ήταν ένα πρόσωπο το οποίο όντως ήταν στην τελική ευθεία και είχαν σχεδόν συμφωνηθεί τα πράγματα, αλλά ο Γιάννης από δική του μεριά
τελευταία στιγμή ακύρωσε για δικούς του προσωπικούς λόγους. Οπότε οι ανατροπές. Παίζουν πολλά μέχρι να φύγει. Ναι, είναι ανατροπές. Γι' αυτό λέγονται ανατροπές. Για τελευταία στιγμή που νομίζω ότι ξέρεις τι θα γίνει, γίνεται κάτι άλλο. Α, γι' αυτό. Θα περάσω σε ένα μούλτι και.